Με λαμπρότητα γιορτάστηκε σήμερα, όπως κάθε χρόνο, η κοίμηση της Θεοτόκου στην Παναγία του Κύκου. Χιλιάδες πιστοί με τάματα στα χέρια και προσευχές συνέρευσαν στο ιστορικό μοναστήρι για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα. Κάποιοι έρχονται στην Παναγία του Κύκου ανήμερα 15 Αυγούστου, επί σειρά δεκαετιών. Άλλοι για πρώτη φορά. Ωστόσο, όλοι δηλώνουν με την επίσκεψή τους πίστη στη Μεγαλόχαρη. Έχουμε 41 πρόσφυγες. Το έναν ήμουν εχμάλωτος, τον πρώτο. Τα υπόλοιπα 40 είμαι εδώ. Κάθε χρόνο ανελειπώς είμαι εδώ. Είχατε κάνει κάποιο τάμα ίσως τότε? Βεβαίως. Στη δύσκολη στιγμή επικαλέστηκα τη βοήθεια της Παναγίας. Από 20-25 χρόνων. Κάθε χώρο έχουμε στη χάρη της. Συνήθως η Παναγία είναι πάντα δίπλα μας. Και τυχαίνει να κάνω διακοπές στη Τσακίστρα και είναι η πρώτη φορά που έρχομαι την ημέρα της. Είμαι Κυπρέος, πρέπει να έρθω, δεν γίνεται. Κάθε χρόνο έρχομαι. Εκατοντάδες είναι τα λατρευτικά ονόματα που δόθηκαν στην υπεραγία Θεοτόκο και αναρρύθμιτα τα προσκυνήματα όπου προστρέχουν σήμερα χιλιάδες πιστών. Τα κουρτούλια πάνω μου και ετάχτηκα στη χάρη τη και όσπου το πρωί έγιναν τα κουρτούλια από την κεφαλή μου και ψήλωσε το καυκάλι μου πάνω και έγιναν. Ερχόμαστε πάνω της χάρης. Σε κάθε δυσκολία της ζωής μας καλούμε την Παναγία να μας βοηθήσει για τούτο με την παρουσία μας τινούμε την ημέρα της γιορτής της. Από όλες τις θεομητορικές γιορτές της Ορθοδόξου Πίστεως, η σημερινή είναι η λαμπρότερη. Οι εορτασμοί για την κοίμηση της Θεοτόκου περιλαμβάνουν το θάνατο και την ταφή της, αλλά και την Ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς. Εδώ έστειλαμε στην Παναγία να προσκυνήσουμε. Όχι, τον καιρό που παντρεύτηκα. Έχει 50 χρόνια που έρχομαι εδώ πάνω. Κόψαν το χέρι του άντρας μου και έχουμε ντάμα. Κάθε χρόνο να ερχόμαστε. Μπομπόλε. Είμαι άρχομαι κάθε χρόνο. Τη σημερινή πανηγυρική λειτουργία χωροστάτησε ο Μητροπολίτη Κύκου και Τηλυρία Νικηφόρο, ενώ το μήνυμα τη ημέρα εκφώνησε απευθυνόμενο στου πιστού ο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινή Ισαία. Επί 41 χρόνια χυμάζεται και αγωνιά για το μέλλον. Σου διώμεθα, χάρισέ του την αναψυχή, την υπομονή, την αντοχή, την καρτερία, την υγεία. Και απάλλαξέ μας εκ της καταδυναστείας του ολοφρίσκου και επιβούλου εισβολέα. Οι καμπάνες στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκου ήχησαν χαρούμενα για να διαδώσουν το χαρμόσυνο νέο της μετάστασης της μητέρας του Σωτήρα στους ουρανούς. Μοναδική στιγμή της λειτουργίας σε αυτό το μοναστήρι, η έξοδος των ιερέων από το ναό για το συνοδικό, όπου αργότερα υποδέχτηκαν τους πιστούς.